Ο Ορέστης Χαλκιάς είναι από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του και φέτος έγινε γνωστός από τη σειρά Μαέστρο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Ένα follow στο Instagram ήταν το χρυσό εισιτήριο για να ξεκινήσει να ονειρεύεται τη συμμετοχή του στη σειρά, η οποία θα περάσει τα ελληνικά σύνορα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, όμως σπούδασε στη Θεσσαλονίκη, που όπως λέει, εκεί ανδρώθηκε καλλιτεχνικά. Είναι απόφυτος του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ενώ μια πρόταση του Άρη Μπινιάρη για να συμμετέχει σε μια παράσταση ήταν αρκετή για να μετακομίσει στην Αθήνα. Μεγάλωσε σε οικογένεια καλλιτεχνών και η μουσική τον ακολουθεί από την παιδική του ηλικία μέχρι και τώρα, έχοντας δημιουργήσει τη δική του μπάντα. Μπορεί να είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της σεζόν, όμως αποπνέει την ιδανική δόση οικειότητας που κάνει όσους τον γνωρίζουν να νιώθουν ότι είναι φίλος τους. Είναι χυμαρόδης, με αστήρευτο χιούμορ και ενέργεια. Και αυτά είναι μερικά μόνο από όσα καταλάβαμε συζητώντας μαζί του στον καναπέ του Ντότ. Ορέστη, καλώς όρισες. Καλώς ήρθες. Επιτέλους. Καλώς σας βρήκα. Καταρχάς, θέλω να μας πεις πόσο και πώς και με τι τρόπο έχει αλλάξει η ζωή σου όλο αυτό το τελευταίο διάστημα από τη στιγμή που άρχισε να προβάλλεται το Μαέστρο και μετά. Κοίταξε, εντάξει, αυτό που έχει αλλάξει είναι, είναι κάπως σαν έχω γενέθλια κάθε μέρα. Ένα πράγμα. Δηλαδή, άνθρωποι τα χειρίζονται, δηλαδή νιώθουν όμορφα που κάποιος σε εισαγωγικά πολλά τους εκπροσωπεί. Πάντως θέλω να σου πω, όταν ήμασταν στο κρατικό μου τη Επτά Επιτυβάς χρόνια πριν, έλεγαν τότε για ένα νέο ηθοποιό, τον Ορέστη Χαλκιά, που είναι καταπληκτικό στην παράσταση. Και λίγο μας είχαν κουράσει με αυτόν τον Ορέστη Χαλκιά, από το άκουγα από παντού. Έλεγα, ποιο είναι αυτό πια. Μα ποιο είναι αυτό, αυτό είναι. Ξύνει πληγέ τώρα γιατί. Η πληγή είναι ότι ήθελα να είμαι τόσο πολύ στην παράσταση στο Επτά Επιτυβάς. Mm. Και όταν δεν ήμουνα τελικά, πλάνταξα στο κλάμα. Αλήθεια. Ναι. Γιατί δεν ήθελα ήσουν. Πάρα πολύ. Εντάξει. Ήθελα να συνεργαστεί μαζί μου, ψυχή μου. Εννοείται. Το βασικό στόχο ήταν αυτό. Έχεις κάτι το οποίο εμένα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση και όταν συναντηθήκαμε και ακόμα μου κάνει. Δεν έχεις καθόλου, πώς να το πω, το τουπέ ή αν θες τη φιλαρέσκεια. Ενός ανθρώπου που είναι. Μπράβο στους γονείς, θα πω. Αυτό, εδώ το είχα. Όντως οι γονείς μου πιστεύω φταίνε, γιατί επειδή μου μεγάλωσα σε ένα πλαίσιο που έβλεπα όλες τις παθογένειες του χώρου. Δηλαδή, έχω ζήσει και την ανεργία, δηλαδή έχω ζήσει τις δυσκολίες. Οπότε όλο αυτό με προσγείωνε. Δεν σημαίνει ότι δεν έχω πίστη στον εαυτό μου ή οτιδήποτε. Δηλαδή, και εγώ πολλές φορές αλίμονο. Θα δω κάτι που έχω κάνει και μου αρέσει. Είχες επίγνωση όμως. Έχω μια επίγνωση. Που πας να μπλέξεις. Ναι, ακριβώς. Να έχεις μεγαλώσει σε ένα τέτοιο καλλιτεχνικό περιβάλλον. Γιατί διάβασα ότι έλεγες για καρναβάλια, οι γονείς έφτιαχναν. Ναι, θέλω να πω το ότι ήταν τόσο δημιουργικοί και έκαναν συγγραφή, σκηνοθεσία, μέχρι και τη δημιουργία κανονικά του οικαστικού κομματιού, σημαίνει ότι ήσασταν μια οικογένεια βουτυγμένη στη δημιουργικότητα. Και ταυτόχρονα όμως και στην ανάγκη της επιβίωσης, έτσι. Ναι, γιατί βέβαια. Το να κάνει ξαφνικά ο πατέρας μου που έχει κάνει μια καριέρα στο θέατρο, ξέρω εγώ, ζηλευτή, δεν είναι στον κούν, όλα αυτά τώρα, να φτάσει στο σημείο να κάνει το καρναβάλι. Δεν είναι ότι χαιρότανε και να το κάνει αυτό από την άλλη. Δηλαδή, είχε φτάσει στο σημείο να υπάρχει η ανάγκη να αξιοποιηθεί με όλους τους τρόπους για να τρώμε εμείς. Άρα, ο Ρέστη, ξεκινώντας και αποφασίζοντας ότι θες να γίνεις ηθοποιός, γνώριζες ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν είναι ένα επάγγελμα που σε εξασφαλίζει οικονομικά με τον καλύτερο τρόπο. Το γνωρίζεις αυτό, το έχεις. Δεν το σκέφτηκα όμως καθόλου επιλέγοντάς το. Καθόλου. Δηλαδή, ίσως τότε να είχα πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, να σου πω την αλήθεια. Ναι, όταν ήμουν μικρός, δηλαδή εκεί που έδωσα εξετάσεις στη δραματική σχολή, είχα τεράστια ιδέα για τον εαυτό μου. Γιατί, να σου πω κάτι, από Δευτέρα Δημοτικού ήμουν μέσα στα θέατρα και σε όλα αυτά και μου λέγανε όλοι πόσο καλός είμαι. Και εγώ τώρα, σαν παιδάκι, δεν μου περνούσε από το μυαλό ότι ας πούμε, εγώ θα δώσω εξετάσεις σε μια δραματική σχολή και δεν θα περάσω. Δηλαδή, βέβαια, με το που μπήκα στη σχολή, τον πρώτο μήνα, που είδα τους συμμαθητές μου, ας πούμε, που είναι αντίστοιχα πάρα πολύ καλοί, ας πούμε, σε αυτά που κάνανε. Ντράπηκα. Είπα, όχι, δεν είμαι τόσο καλός τελικά. Δηλαδή, συγκεκριμένα συμμαθητής μου που ήμασταν και οι δύο μικροί, ας πούμε, του έτους, ο Διαμαντής, έκανε, ας πούμε, τους αυτοσχεδιασμούς με τέτοια ακρίβεια τώρα πρώτο έτος, έτσι. Που εγώ είχα όλη μου τη ζωή έκανα θέατρο και ο άλλος ήρθε και έκανε, ξέρω εγώ, αυτοσχεδιασμό. Τι είναι αυτό, ρε! Πώς θα κάνει αυτά, ρε! Ποιος το άμαθε, ρε! Και ας πούμε, το ζήλευα, έλεγα, πίστευτο, πώς το κάνει. Και εγώ ένιωθα μειονεκτικά. Γιατί είχα μάθει, ξέρεις, να μου λένε συνέχεια καλά λόγια. Αλλά ξέχασα ότι μπήκα σε μια σχολή επαγγελματικού προσανατολισμού που πρέπει να βάλεις τον. Ναι, κάτω. Σου κάτω και να δουλέψεις. Αλλιώς δεν θα εξελιχθείς. Θες να είμαστε φίλοι. Είμαστε. Σπυράκο, οι φίλοι δεν τραβιούνται έτσι. Ούτε πάνε κρυφά στην Αθήνα, ούτε βγάζουν τα μάτια τους σε ένα ξενοδοχείο στην Ομόνοια. Στον δρόμο, απλά αν με πετύχεις, γύρνα από την άλλη. Γιατί μπορεί να φας καμιά ροχάλα.
Με διέλυσες, φίλε. Τα λέμε. Πόσο καιρό είσαι Αθήνα? Είμαι από το καλοκαίρι του 19. Πάμε τώρα, συνέχισε μέσα. Ήρθες δηλαδή μέσα στον COVID, ε? Ήρθα λίγο πριν τον COVID. Καταπληκτικό. Ναι. COVID πέρασε εδώ, άρα. Τελείωσε εδώ. Με τι πάει, ενώ είχες φίλους και τα λοιπά. Και... Είχα την κοπέλα μου. Εντάξει, ναι. Δεν είναι λίγο. Ναι. Οπότε μια χαρά. Μια χαρά, ναι. Την παλέψατε, τέλος πάντων. Κάτι με τρώει από εδώ. Μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει, ναι, με δύσκολη. Ήρθαμε κοντά τότε, αρκετά. Η κοπέλα μου είναι στήριγμα, είναι η αλήθεια. Α, μπορεί να πλακωνόμαστε λίγο. Να υποθούν αυτά. Αλλά ναι, είναι. Τα λέω, μηδέν. Πολλά χρόνια είστε μαζί. Είμαστε 7 χρόνια, ναι. 7 χρόνια. Ναι. Πότε πρόλαβες με παγάσα? Αυτό είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει και εμένα. Μα δεν είναι, να σου πω και κάτι. Η συγκεκριμένη είναι για πολλά χρόνια. Πάμε στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Ναι, ο Χριστόφορος, εντάξει, ήταν πραγματικά out of this world, you know. Like τι έγινε. Like, you know, it was like, Tell oh my God. Σε προετοιμάσω και για μετά το Netflix και τις συνεντεύξεις που θα δώσεις. Οκ, τέλεια. Λοιπόν, μια μέρα έχω πάει με τον Γιώργο τον Μπένο, το συμπαίκτη μου, να κάνουμε τεστ COVID στην Πεδίο Productions που έκανε τον Ήλιο που παίζαμε πριν 3 χρόνια. Και έτσι βγήκαμε μια φωτογραφία αγκαλιά, τύπου yeah, COVID test, it's a fun. Και αυτή τη φωτογραφία περνάνε λίγες μέρες και μας κάνει like και follow από αγκαλιά της. Παίρνουμε κατευθείαν να δούμε αν είναι το κανονικό προφίλ. Γιατί λες, δεν ξέρεις, μπορεί να είναι Χριστόφορος Παπακαλιάτης, fan page 302. Ναι, όχι, αλλά ήταν ο κανονικός. Τέλος πάντων, και μετά συνδυάσαμε και οι δυο μας ότι λίγους μήνες πριν είχε έρθει ο Αντίνος που παίζαμε επίσης μαζί στον Ήλιο και μας είχε ψιθυρίσει στα αυτή τύπου... Τα νούμερα του Λότο. Μακάρι. Σαν τα νούμερα ήταν, του Λότο. Κάπως έτσι ήταν. Λέει λίγο, κανονίστε, σας έχω προτείνει σε δουλειά. Μην με εκθέσετε, μπιπ. Ναι. Μέχρι που μας πήρε το Ready to Cast, ας πούμε, η Σοφία Δημοπούλου και μας λέει, σας στέλνω ένα κείμενο, δείτε το και θα τα πούμε. Χωρίς να σας έχει πει ότι είναι του Χριστόφορου. Όχι, όχι, όχι. Καθόλου. Καθόλου δεν είχε. Θεά. Θεά, θεά. Και έρχεται η μέρα που φτάνει το casting. Και... Σας είπαν ότι θα σας δούμε μαζί. Θέλουμε να σας δούμε μαζί για να κάνετε το ζευγάρι. Ναι. Και μάλιστα στην αρχή για τους διαφορετικούς ρόλους. Αντίστροφα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ με τούμπα τους ρόλους, αλλά ότι θα κάνετε. Θέλουμε να κάνετε. Οι σκηνές ήταν ξεκάθαρα ότι είναι μαζί. Ένα ζευγάρι. Ή ότι προσπαθούν, τέλος πάντων. Οπότε πάμε στο γραφείο του casting. Είχαμε δουλέψει πάρα πολύ πριν εμείς, γιατί είχαμε ψηλιαστεί ότι κάτι θα είναι κάτι ιδιαίτερο. Και πάμε στο casting. Όντως προβάρουμε εκεί στα σκοτάδια και μπαίνει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Πώς μπήκε, για κάνα λίγο. Μια φιγούρα. Ξέρεις, μπήκε τώρα με το παλτό του, με τα αυτά του, λέμε. Του μου αρέσει να το λέω συχνότητες φωτικιού. Δεν ακούγεται καν. Γαυγίζει τα σκυλιά απ' έξω. Τέλος πάντων, και τον είδαμε γλυκύτατος. Εντάξει, να πω και την αλήθεια γιατί τη το χρωστάμε. Η Δάφνη είχε κάνει προοικονομία γι' αυτό. Δηλαδή. Η Δάφνη κοπέλα, ναι, είχε πει ότι. Α, εντάξει, μια σκέψη. Φιλιά, Δάφνη. Γεια σου, Δαφνούλα. Είχε πει ότι είναι σίγουρα Χριστόφορος Παπακαλιάτης αυτή τη σειρά. Η Δάφνη είναι μπροστά. Η οποία είναι και η Δάφνη ηθοποιός. Είναι και η Δάφνη ηθοποιός, ναι. Και επίσης είναι και φαν του Παπακαλιάτη, φουλ. Δηλαδή. Και γίνεται η οντισιόν τέλος πάντων. Πάρα πολύ γλυκός ο Παπακαλιάτης. Τι να λέμε, γλύκα. Δηλαδή μου μπαίνει μέσα, σε κάνει να νιώθει άνετα, δεν σκέφτεσαι τίποτα. Δηλαδή το χαβαλέ μου όπως λες το έκανα. Μέχρι που κάνει, πάμε. Στο πάμε, βγαίνει ο επαγγελματίας, ας το πούμε έτσι. Και ήμασταν έτοιμοι για όλα. Μέχρι που όντως. Επαγγελματίας όταν βγαίνει, δηλαδή τι κάνει. Φιλάει. Κάνατε. Φιληθήκαμε όντως, ναι, ρε παιδί μου. Απλά έχει πλάκα γιατί ξέρεις, βγαίνουν κάποια site που λένε το φιλί των παιδιών στο casting που έκανε το Χριστόφορο να φωνάξει. Ναι! Τελείως αντίθετο. Τελείως αντίθετο. Δεν φώναξε κανένα. Όχι, είπε όχι. Όχι, 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 παιδιά, δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Τύπου μια χαρά, μια χαρά. Δηλαδή, σοκαρίστηκε ο άνθρωπος που εμείς είχαμε δουλέψει, αλλά μα το έλεγε το σενάριο, θέλω να πω, αφού θέλει. Προσπαθείς στο σκηνοθέτη να δώσεις να παιδί μου, ότι έστω και μια στιγμή να πάρει αλήθειας που... Ήταν πολύ σημαντικό ότι μπορούσατε να το κάνετε μαζί αυτό. Ναι, αλήθεια είναι. Και, που μπορούσατε να δουλέψετε πιο πριν. Εγώ επειδή ξέρω και άλλους φίλους που δικούς μου τουλάχιστον που περάσαν από αυτό το δοκιμαστικό και δοκιμάσανε να κάνουν αυτή τη σκηνή, ξέρω ότι δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Κάποιοι φίλοι μου πιάζανε τα γέλια. Δεν μπορούσαν. Παρόλο που ήταν φίλοι μεταξύ. Μα και εγώ έκανα με άλλα παιδιά εξαιρετικούς τοπίους. Γιατί σε κάποια φάση με δοκίμαζε με άλλα παιδιά.
Που ήταν εξαιρετική ηθοποιία και δεν μπορούσαμε να παίξουμε. Τα χάσουμε το που μας είδε και κάναμε την πρώτη σκηνή, λέει, γυρνάει στη Σοφία και λέει το αντίθετο τελείω. Άρα τα τούμπαρε επί τόπου. Και εκεί σοκαριστήκαμε και οι δύο, γιατί εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα κάνω το Σπύρο. Ξέρω, γιατί θα και εγώ τη Μαλάνη τώρα και θα κάνω το Σπύρο, το βαρύ το μάγκα, ξέρω εγώ. Και εκεί λίγο σοκαριστήκαμε, να σου πω την αλήθεια, γιατί παρόλο που είχαμε ετοιμάσει και τους δύο ρόλους, ρε παιδί μου, ξέρεις, μας ξεβόλεψε λίγο, okay. Αλλά είπαμε πάμε. Το δηλαδή, κάνατε και το άλλο. Ναι, θυμάμαι και τον Γιώργο, δηλαδή βγήκαμε έξω και κοιταχτήκαμε και λέμε μην ανησυχείς. Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε, δεν πειράζει, όλο το άγχος που έχεις χρησιμοποιήσει εδώ για το ρόλο, ξέρεις, και τέτοιες συμβουλές ο ένας τον άλλο. Οπότε όταν ο Χριστόφορος κατάλαβε ότι τελείωσε, ας μην το παιδεύω άλλο, είχαμε πάει για ένα τελικό casting και μας λέει τύπου, του λέμε, ρε παιδί μου δεν αντέχουμε άλλο, είμαστε. Πες μας. Είστε. Και τι κάνατε, τσιρίζετε στο σαλόνι του Παπακαλιάτη. Όχι στο σαλόνι του Παπακαλιάτη, αυτό ήταν στο γραφείο casting. Α, στο γραφείο casting. Στο γραφείο casting, ναι, τσιρίζαμε. Τι να κάνουμε, εσύ άνθρωποι είμαστε. Θα παίξουμε ότι. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε έτοιμοι για τη συνεργασία. Όχι. Φωνάξαμε σαν άνθρωποι, χαρήκαμε, αγκαλιαστήκαμε. Και ήταν τέλειο. Για την υπόλοιπη διανομή ήσασταν ενήμεροι. Ας πούμε, ήξερες εσύ εκείνη την ώρα που πήρες το ρόλο ότι θα παίζει η Χάρης Αλεξίου. Νομίζω μόνο αυτό ήξερα. Το ήξερες. Ναι, ναι, ναι. Α, όχι, και ήξερα και για τη Μαρίσα. Ναι. Ναι. Και κάπως η Μαρίσα ήταν η ελπίδα μου. Μαρίσα. Γιατί όταν είδα την Κλέλια, καταρχάς όταν είδα την Κλέλια στο casting, της είπα, γιατί σε φέρανε εδώ, εσύ θα είσαι 100%, είμαι σίγουρος, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάποια άλλη. Μου λέει, θα άκουμε, εγώ είμαι όπως σε βλέπω, εσύ είσαι. Εκείνη σου είπε το αντίστοιχο για σένα. Όχι, και ότι το φυλάω. αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν είδα την Κλέλια με τον Μπένο, λέω, εντάξει, ωραίες, εντάξει, δεν πειράζει, έχασες, είναι ξανθή και οι δύο, θα κάνουν τα αδέρφια, καλή νύχτα. Δεύτερη σεζόν. I don't know. Ναι, ήταν σαν πενταήμερη. Σε ευχαριστώ. Πώς σας ανακοινώθηκε. Ότι δεν με αφήνει, θέλει να το δω. Το ξέρανε. Το ξέρατε από πριν ότι έχετε. Όχι εξ αρχής. Κοίταξε. Μας υποψίασε το γεγονός ότι ρε παιδί μου η παραγωγή. Πώς το λένε, δεν τσιγκουνευότανε για να βγει η δουλειά. Δηλαδή υπήρχαν εξοπλισμοί φοβεροί, δηλαδή φωτογραφία, δηλαδή ήταν. Εκεί μου μπήκαν οι ψήλοι στα αυτιά. Ρε παιδί μου, και γνωρίζοντας τον Χριστόφορο που είναι διεθνής ο άνθρωπος, δηλαδή. Λες αποκλείεται να μην στοχεύουν αυτό να πουληθεί κάπου. Ναι. Δεν ξέραμε για Netflix ακόμα. Όταν άρχισε να σιγουρεύει κάπως, μας το είχε πει ο Χριστόφορος ότι παιδιά δεν το λέμε, αλλά μάλλον όλα καλά. Οπότε και εμείς περιμέναμε μέχρι να επιβεβαιωθεί, γιατί αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να επικοινωνήσεις τώρα. Φυσικά. Κάτι να στραβώσει, κρεμαστούμε όλοι ανάποδα. Δηλαδή, οπότε ήμασταν πάρα πολύ ψύχρεμοι. Υπομονετική να γίνει με τον σωστό τρόπο, να το ανακοινώσει το κανάλι, να γίνει επίσημα, για να χαρούμε επίσημα. Από ό,τι έχω καταλάβει, αυτοί οι άνθρωποι έδειξαν μεγάλη θέρμη. Δηλαδή, θέλανε και δεύτερη σεζόν χωρίς καν να έχουν δει, δηλαδή είχαν δει τα πρώτα 3-5 επεισόδια και θέλανε ήδη δεύτερη σεζόν. Οπότε λέγαμε. Για να θέλουν, μάλλον δεν κάνανε. Ναι, αυτό. Μορλές. Και γίνεται. Εντάξει, ήταν ρεβεγιόν. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Τι έγινε, σου λένε ποιος το είπε. Καταρχάς το είδα στο. Το καλύτερο ήταν που είδα πρώτη φορά στο Instagram το τουτουμ. Ναι, νι, ξέρω εγώ. Τσακ, εκείνο ήταν. Αφού και εγώ το έκανα story και λέω στο repeat. Βάλτε το να το συλλάβετε και να το χωλέψετε. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματα σου. Ζω μονάχα για να με κοντά σου. Οι γονείς σου πες με αντίδραση. Εντάξει, οι γονείς μου τρελάθηκαν κι αυτοί, αγόρι μου αυτά, συγκινητικά. Ο μπαμπάς μου κλαίει πάντα, η μαμά μου κλαίει αυτά στο τηλέφωνο. Παιδί μου, είναι σπουδαίο τώρα. Γιατί τρώμε και χολή, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, ναι. Βέβαια, τι υπάρχει. Δηλαδή. Εντάξει, πολλοί κόσμοι λέει ότι σιγά το πράγμα και αυτό και σιγά.
Ξυδάκι. Έχεις ακούσει αρνητικά για το ρόλο σου. Όχι. Προσωπικά αρνητικά εννοώ. Όχι. Όχι. Έχεις ακούσει. Είχα διαβάσει στην αρχή στο Twitter που έκανα το λάθος να μπω για μία και μοναδική φορά ότι ένας είχε πει ότι σκότωσα το One to Break Free στο πρώτο επεισόδιο. Όχι. Και τύπου. Άντε, άντε αγάπη μου, τα λέμε. Εντάξει, ξέρω ότι έχω καλή φωνή. Μην τρελαθούμε. Και εννοείται. Δεν είμαι ο Freddie Mercury. Μην τρελαθούμε. Δεν μπορεί κάποιος να επαναλάβει αυτό το πράγμα. Κανένας. Αλλά όχι, το σκότωσα το τραγούδι. Μην τρελαθούμε τώρα. Όχι, ωραία, δηλαδή ένα, και επίσης παίζω ένα μαθητή που τελείωσε το σχολείο που τραγουδάει στην πάτη του. Δεν παίζω το showman που ίσως μπορώ να γίνω. Αχ, το αγαπώ! Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τα μηνύματα που παίρνεις είναι από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα σε περισσότερο ή... Από όλους είναι, αλλά αυτά με συγκινούν πιο πολύ. Γιατί εκεί νιώθω, ρε παιδί μου, ειλικρινά νιώθω, συγκινούμαι πραγματικά. Δηλαδή μου στέλνουν κάποια μηνύματα, δηλαδή... Τι να σου πω, ευχαριστήρια που συμπάσχω. Και όταν σου στέλνει, ας πούμε, ένα παιδί έφηβο ότι είμαι εσύ ή ότι γεια σου, εγώ είμαι ο Σπύρος, αντίστοιχα. Ρε παιδάκι μου, δεν είναι σπουδαίο. Όταν ένας άνθρωπος μου το επικοινωνεί αυτό, ότι αυτός αντίστοιχα νιώθει εγκλωβισμένος, ότι δεν μπορεί να εκφραστεί, δεν μπορεί να αγαπηθεί. Ρε παιδί μου, σπαράζω. Και όταν μου στέλνει ευχαριστώ, θέλω να του δώσω 10 φιλιά. Θέλω να του στείλω κι εγώ και έχω απαντήσει, εννοείται. Και πραγματικά έχω αναπτύξει και σχέση με ένα συγκεκριμένο παιδί, δηλαδή που μου απαντάει και το απαντάω συχνά, ας πούμε, που μου είχε πει ότι στη σκηνή που κάνω come out, για ένα δευτερόλεπτο δεν έκανε come out αυτός στην παρέα του εκείνη τη στιγμή. Μαγική σκηνή ήταν αυτή, να πω, και την έπαιξες και συγκλονιστικά. Ωραία, περιμένουμε τα επόμενα χρόνια να σε δούμε να λάμπεις, να λάμπεις, να λάμπεις. Παιδιά, να λάμπουμε όλοι μαζί, γιατί κι εσείς είστε πάρα πολύ λαμπεροί. Και πραγματικά έχετε τρελή χημεία κι εσείς και παίζετε σημαντικό ρόλο. Εμείς δεν έχουμε κάνει αυτή τη σκηνή με το φίλο. Μην έρθει η ώρα. Έχει καλά, έρθει η ώρα. Τώρα θα σας πούμε πάμε, το κάνετε. Και έχει έρθει η ώρα. Να σε απολαύσουμε στο θέατρο. Πες μας που θα είσαι στο θεατρικά. Λοιπόν, θα είμαι στο θέατρο Πορεία. Το θεατρικό μου σπίτι ως τώρα στην Αθήνα. Στη Δόξα Κοινή. Είναι μια παράσταση από τις πρώτες που έκοψε ο COVID. Και ήταν για την ερωτική ποιήση. Ξεκινάει δηλαδή από Σαπφό και φτάνει μέχρι Σαραντάρι. Είναι έτσι σαν ένα χωρικό, ας πούμε, ερωτικό. Πολύ επαφή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με τον COVID δηλαδή, δεν μπορούσε να γίνει ενδιάμεσα ή οτιδήποτε. Οπότε τώρα που έφυγε αυτό το μαρτύριο, μπορούμε να φασωθούμε όλοι παρέα ξανά σε αυτή την παράσταση. Και μετά θα είμαι πάλι στο θέατρο Πορεία, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαγεωργίου, στο Θάνατο στη Βενετία. Σε ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα, γιατί τα αξίζεις. Έχεις τόσο ωραία ενέργεια, τόσο, πώς να το πω... Φως, ρε παιδί μου, φως. Ευχαριστούμε, ωραία. Στο στόμα. Θα μείνεις να παίξουμε για ένα παιχνίδι. Τι παιχνίδι, να παίξουμε. Ναι, εγώ φεύγω, θα κάτσω το μήνα. Το φόρτε μου τα παιχνίδια.